Κυρία Βογιατζή, έχουμε εξελίξει ό,τι αφορά το σύνδεσμό σας. Τι ακριβώς σημαίνει? Κοιτάξτε, αγαπητέ κύριε Ναστούλη και κύριε Τσαρμπέ, που είστε, βρίσκομαι σήμερα στην πόλη σας, την όμορφη στολισμένη. Σας λέω επίσημα ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε μέχρι σήμερα να διατηρήσουμε την αξιοπρέπειά μας ως επιστήμονες. Δυστυχώς, υπησήλθε μέσα στο σωματείο, μέσα στο επιστημονικό, θα τονίσω για πάρα πολλές φορές σωματείο, ο συνδικαλισμός, ο ακραίος συνδικαλισμός, ο κομματισμός, πράγματα τα οποία εμείς καταγγέλουμε δεν υπήρχαν ποτέ, δηλαδή είναι πρωτοφανή για τα δεδομένα, τα κορινθιακά και τα εκπαιδευτικά. Εμείς θυμόμαστε τόση χρόνια σας παρακολουθούμε, δεν είχατε κομματικές ταμπέλες στα μέλη σας. Ποτέ, κύριε Ναστούλη, δεν είχαμε κομματικές ταμπέλες. Είμαστε υπερκομματικοί, είμαστε σταθεροί αυτή τη στιγμή. Παρετούνται μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, παρετούνται μέλη του ψηφοδελτίου, παρετούνται μέλη του Συνδέσμου Φιλολόγων και κινδυνεύει να φτάσουμε σε αναστολή λειτουργίας. Επειδή λοιπόν έχω την απόλυτη ευθύνη ως νόμιμη εκπρόσωπος, γιατί νόμιμη εκπρόσωπος του Συνδέσμου Φιλολόγων Κορινθίας, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε κάποιους, εξακολουθεί να είναι η πρόεδρος, η απερχομένη πρόεδρος, αυτή που έκανε εκλογές, αυτή που ξεκίνησε τις εκλογές και πάλεψε με κάθε ελευθερία για τις εκλογές, που έδωσε τα πάντα για αυτό το σύνδεσμο, εκπροσωπεί την Επιστημονική Ένωση νόμιμα με αριθμό φορολογικού μητρώου στην εφορία. Εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή σας λέω ότι καμία εκλογική διαδικασία δεν είναι νόμιμη για το Σύνδεσμο Φιλολόγων Κορινθίας. Κανείς δεν μπορεί να προσέλθει, γιατί όποιος προσέλθει, και εγώ ακόμα επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου στην αναφορά του ονόματός μου από τον οποιοδήποτε θέλει να θεωρείται Εφορευτική Επιτροπή ή θεωρείται ή νομίζει ότι μπορεί με κατάπτυστα mail που στέλνει στα σχολεία να θεωρείται ότι ορίζει ένα εκλογικό κέντρο ξαφνικά, το πρώτο γυμνάσιο Κιάτου, το Κορίνθου. Αφήνω τις αμφιβολίες, το πρώτο γυμνάσιο Κιάτου, στα μέλη των μελών, στα μέλη μας στο Κιάτο, αφήνω τα στα έκθετα, επειδή παραιτήθηκαν τα μέλη της Επιτροπής. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι συμβαίνει. Εγώ παρέδωσα σαν άνθρωπος και σαν επιστήμονας μπροστά στον κύριο Τσαρμπό στην κάμερα και δόξα τω Θεώ. Στη Γενική Συνέλευση είπατε για δύο εκλογικά τμήματα. Αγαπητέ κύριε Τσαρμπέ, δύο εκλογικά κέντρα ακριβώς, και επιστολική ψήφο. Και επιστολική ψήφο. Δοξάζω τον κύριο που βάλαμε ανοιχτή τη Γενική Συνέλευση. Ήμουν ένας άνθρωπος που δεν είχα προγραμματίσει τίποτα. Είπα να κάνουμε εκλογές μετά τον COVID. Μα όταν έφυγε, όταν ολοκληρώθηκε, ήταν μια χαρά το κλίμα. Ότι να, ποιοι θα αναλάβουν να πάρουν τα ψηφοδέλτια από το ΑΕΛΤΑ. Γιατί εξαντλήσετε την κλώση δημοκρατικότητα με την επιστολική ψήφο για τους συναδέλφους που δεν μπορούν να έρθουν να ψηφίσουν. Τι έγινε από εκεί και πέρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Κύριε Τσαρμπέ, όπως... Και μιλήσετε για κίνδυνο. Όπου προέρχεται αυτός ο κίνδυνος? Ο κίνδυνος προέρχεται από τον ακραίο συνδικαλισμό στον χώρο της εκπαίδευσης. Ξέρουν πολύ καλά ποιοι έχουν στείλει με τα ονόματά τους υπογράφοντες. Λυπάμαι που είναι συνάδελφοι. Λυπάμαι που δεν είναι επιστήμονες. Δεν είναι επιστήμονες. Μπορώ. Καταρχάς, έχω επιφυλαχθεί παντός νομίμου δικαιώματός μου. Αλλά εδώ μιλάμε για επιστημονική ένωση και πρέπει να ξεκαθαρίζουμε. Ο συνδικαλισμός, ο υγιής συνδικαλισμός, είναι εννοείται μέσα στα πλαίσια των αξιών και των ηθών. Αλλά όταν ο υγιής συνδικαλισμός ξαφνικά υπησέρχεται, θεωρείται υγιής. Τι λένε αυτά τα μέλη, κυρία Βογιατζή? Υπησέρχεται. Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω. Ναι. Υπησέρχεται ένας υγιής ενδεχομένος συνδικαλισμός μέσα σε μια επιστημονική ένωση και γίνεται φασισμός και βάζει το όπλο στους υποψηφίους και σε μένα μαζί φυσικά, γιατί χωρίς εμένα δεν συμπληρωνόταν το ψηφοδέλτιο. Δεν είχα αρχομανία, ούτε είχα αγάπη για το Σύνδεσμο Φιλολόγων και το έργο μου δεν έχει χάνεται. Έχει έχω και έχω και θα το σώσω.
Θα προσπαθήσω να το ζώσω, αλλά θα το ζώσω επιστημονικά. Δεν θα πάω στα δικαστήρια, δεν θα φέρω δικηγόρους που μου φέρνουν, δεν θα κάνω έγγραφα με μομφές εδώ πέρα, ρήτρες, δεν ξέρω τι, καταστρατηγήσεις γενικής συνελεύσεως, καταστρατηγήσεις καταστατικού από το 1987. Να σας ρωτήσω κάτι, ναι. Επειδή μου είπατε για το καταστατικό. Ναι. Το καταστατικό έλεγε ότι οι υποψηφιότητες είναι μέχρι τη στιγμή που έγινε αυτή η γενική συνέλευση. Μια και μιλάμε λοιπόν για καταστατήγηση καταστατικού, εσείς εκεί δόθηκε, από ό,τι καταλαβαίνω, μια παράνομη, μέσα σε αγωγικά, ναι, καλή τη θέληση. Σαν μια επιστήμονας, κύριε Ζαρβέ. Μια παράνομη παράταση για τις υποψηφιότητες. Αν γυρίσετε πίσω και πείτε ότι ακολουθώ τι λέει το καταστατικό, υπάρχουν αρκετά μέλη για να γίνουν αυτές οι εκλογές? Δεν υπάρχουν. Εφορευτική επιτροπή? Δεν υπάρχει. Και τότε τι γίνεται? Κοιτάξτε, μπορούμε να παίξουμε το βίντεο των εκλογών. Εγώ νομίζω ότι όλοι όσοι ήταν εκεί και είναι ενδιαφερόμενοι, δεν νομίζω ότι αμφιβάλλει κανένας ότι έγινε μια καλή τη θέληση. Παρανομή όμως, εκτός καταστατικού. Είναι επικίνδυνοι άνθρωποι, εντάξει, και με τα mail που στέλνουν. Και επειδή βρίσκομαι, καταλαβαίνετε, βρίσκομαι έκθετη απέναντι στο έργο του Συνδέσμου Φιλολόγων Κορινθίας, είμαι έκθετη αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε. Έχω φύγει από τη δουλειά μου και έχω έρθει εδώ. Είμαι έκθετη. Λοιπόν, έδωσα σαν ελεύθερος επιστήμονας άνθρωπος, κύριε Τζαρμπέ, γιατί ήσασταν μπροστά, ειδικά εσείς, τα λέω τώρα και στον κύριο Ναστούλη, σαν άνθρωπος, πού να περιμένω εγώ αυτή την εξέλιξη? Ναι, αλλά εσείς λέγατε συνέχεια, ξανά και ξανά, εμένα το ψηφοδέλτιό μου είναι έτοιμο σε εκείνη τη γενική συνέλευση. Και δώσατε μία δυνατότητα, επειδή ήρθαν κάποιοι ακόμα που δεν είχαν δηλώσει τη θέληση, με υπεύθυνη δήλωση, όπως έπρεπε, νόμιμα να υπάρχει. Ακριβώς. Εσείς τώρα σκοπεύετε να γυρίσετε πίσω το χρόνο και να γίνουν οι εκλογές? Οι εκλογές είναι γιορτή, κύριε Ναστούλη. Είναι χαρά. Ναι, δεν το βλέπουμε να είναι και τόσο χαρούμενο. Κοιτάξτε να δείτε. Έχω ανθρώπους που με αγαπούν. Έχω συναδέλφους μου που με αγαπούν. Που δεν θέλουν να έρθουν να ψηφίσουν. Εντάξει, δεν θα με εκβιάσει εμένα καμία εφορευτική επιτροπή που αυτοονομάζεται. Και αυτοονομάζεται τι? Έχουμε απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο. Είμαι η πρόεδρος, εξακολουθώ να είμαι η πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Κορινθίας. Εξακολουθώ και σε όποιον αρέσει. Εξακολουθώ να έχω στα χέρια μου όλα τα βιβλία, γιατί η εφορευτική. Βάση καταστατικού πάντα. Πάντα. Βάση καταστατικού, γιατί η εφορευτική δεν πήρε, έφυγε από εκεί. Σηκώθηκε και έφυγε, κύριε Ναστούλη. Δεν άκουσε καν τον απολογισμό. Τον είχε στον αέρα, ας πούμε, και δεν πήρε ούτε τα απαιτούμενα για να κάνει τις εκλογές. Καταλάβατε. Δηλαδή, φύγαμε καλή τη θελήση, με καλό πνεύμα. Τα μέλη που είναι υποψήφοι, οι συνάδελφοι, φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο ψηφοδέλτιο. Είσαι συνυποψήφοι. Εξαιρετικοί όλοι. Δεν ήταν παρόντα. Το θέμα είναι ότι. Οι συνυποψήφοι. Το θέμα είναι ότι υπήρχαν. Παρόντες και κάποιοι, ναι, μας είχαν στείλει ένα, ναι, mail. Ωραία. Και κάποιοι σαν άνθρωποι. Υπεύθυνες δηλώσεις. Είχαν δουλειά, μπορεί. Είχαν δουλειά, υπεύθυνες δηλώσεις. Αλλά το είχαν δηλώσει πριν τη Γενική Συνέλευση. Βεβαίως οι άνθρωποι. Είναι όλοι. Υπήρχε άλλο. Είναι εξαιρετικό. Υπάρχει. Και υπερκομματικό. Κυρία Βογιατζή, επειδή είδαμε κάτι που ήταν λίγο περίεργο. Είδαμε ότι ήταν λίγο περίεργο αυτό, ότι όποιοι δουλεύουν σε ιδιωτικό σχολείο, ναι, πρέπει να φέρουν τους τίτλους σπουδών. Πω. Υπάρχουν δηλαδή δύο ειδών. Με έχει ντροπιάσει αυτό το πράγμα πολύ. Αυτό το δύο που γράφει η αυτοονομαζόμενη εφορευτική επιτροπή από μόνη της, έτσι, αυτοονομαζόμενη, και ποιο είναι τακτικό μέλος και ποιο είναι πληρωματικό, δεν τα είχαμε βάλει αυτά, κύριε Τζαρμπέ, γιατί είχαμε πει μεταξύ μας θα τις κάνουμε, δηλαδή μεταξύ μας ήταν επιστήμονες. Όπως γινόταν τόσα χρόνια. Κύριε Ναστούλη, δόξα τω Θεώ που σας έχω και από προηγούμενες εκλογές. Όπως γινόταν τόσα χρόνια. Εδώ έχουν αυτονομαστεί τώρα ποιοι είναι τακτικοί, ποιοι είναι αναπληρωματικοί, έτσι, και καλούν όλα τα μέλη του συνδέσμου αυτοί οι ίδιοι με mail ξεχωριστό δικό τους, φτιάξανε και mail, και καλούν όλα τα μέλη να προσέλθουν μαζικά στην ψηφοφορία για την αποκατάσταση ομαλής λειτουργίας του συνδέσμου. Δηλαδή έχουν φέρει οι ίδιοι την ανομαλία στις εκλογές και μας λένε ότι θα αποκαταστήσουν και την ομαλία. Ποιοι είναι οι κύριοι? Λοιπόν, λένε λοιπόν και σε μία από τις παραγράφους που έχουν εδώ ότι οι φιλόλογοι που είναι εργαζόμενοι στην ιδιωτική εκπαίδευση έλεος πρέπει να έχουν μαζί τους την ιδιότητά τους, την αποδεικνύεται το αντίγραφο του πτυχίου τους με μαύρα γράμματα στην αποδεικνύει την ιδιότητά τους. Άνοιξα δηλαδή εγώ τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Κορινθίας επί πολλά έτη πρόεδρος
εψηφισμένοι, πανψηφοί, μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στην ιδιωτική εκπαίδευση, στους νέους ανθρώπους, για να έρθουν ή να έρθει η οπισθοδρόμηση. Η οπισθοδρόμηση να μου ζητήσει από τα παιδιά που είναι στην ιδιωτική εκπαίδευση αντίγραφο πτυχίου. Δηλαδή υπονοεί τι οι συγκεκριμένοι. Αυτό ήταν απόφαση. Αυτό είναι τέτοια απόφαση. Αυτή είναι η υπογραφή τους. Ναι, αυτά δεν είναι όμως απόφαση Γενικής Συνέλευσης. Δεν ζητήσατε κάτι ούτε τέτοιο. Ούτε καταστατικού φυσικά. Μάλιστα. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Ούτε των προηγούμενων mail που στέλναμε ως απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο μέχρι. Εμείς στέλναμε σαφέστατες και επιστημονικές, σαν άνθρωποι. Σαν άνθρωποι, με αλφα κεφαλαίο εσείς. Στις συναδέλφους σας υποτίθεται μιλάτε. Συναδέλφους μας. Αυτά λοιπόν. Τι γίνεται τώρα. Τα παιδιά δηλαδή των ιδιωτικών δεν έχουν πτυχίο, κύριε Τσαρμπέ. Σαν να λέει δηλαδή ότι είναι απαταιώνες. Είναι απαταιώνες στα ιδιωτικά σχολεία της Κορινθού. Θέλω να ακούσω. Τι να σας πω. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι ζητάνε πάντως τα πτυχία. Ναι, είναι απαταιώνες. Δηλαδή έχουν προσλάβει οι ιδιώτες, όχι μόνο τα παιδιά, έτσι. Οι πτυχιούχοι αδιόριστοι που λέει, εντάξει, πες ότι. Γιατί πετάχτηκε κάποια κυρία και είπε ότι μπορεί να έρθει και καθαρίστρια να ψηφίσει. Έλεος, ας πούμε, δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα. Αλλά πραγματικά, όποιος εργάζεται είτε σε φροντιστήριο. Κύριε Τσαρμπέ και κύριε Ναστούλη, είτε σε φροντιστήριο, είναι δυνατόν να εργάζεται δηλαδή, χωρίς πτυχίο. Χωρίς πτυχίο φιλολόγου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή φύγεται. Η ιδιωτική εκπαίδευση. Ή ξέρουν κάτι και δεν το λένε. Αν ξέρουν κάτι και δεν μιλάνε, το κρύβουν. Μπορεί να είναι έτσι όπως το λένε, αλλά γιατί δεν το λένε, να πούνε ότι συγκεκριμένος ο κύριος, η κυρία που είναι εδώ. Δεν ξέρω, εγώ κύριε Ναστούλη, εγώ έχω πάντα καλή θέληση. Πάντως εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και γιατί να μην έρθετε μετά. Για να απαντήσω στον κύριο Ναστούλη, δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει περίπτωση τα ιδιωτικά σχολεία να έχουν κάνει τέτοιες προσλήψεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω. Στα ιδιωτικά σχολεία να πιστεύουν ότι κανένα ξέρουν κάτι ότι έχει γίνει. Μόνο για τα ιδιωτικά σχολεία λέει. Μόνο για τα ιδιωτικά σχολεία. Για τα φροντιστήρια. Η εκπαίδευση λέει. Οπότε συμπεριλαμβάνει έτσι, και τα φροντιστήρια. Μάλιστα. Στο διατάφτα. Τι γίνεται τώρα, κυρία Βογιατζή. Κοιτάξτε, οι εκλογές δεν γίνονται σε καμία των περιπτώσεων. Είχατε μια έκτακτη γενική συνέλευση. Έχετε. Κοιτάξτε, τι έκτακτη γενική συνέλευση, δεν έχουμε μέλη. Δεν ξέρω τι έχουμε. Μετά τις γιορτές. Όπως έχω ήδη ανακοινώσει. Καταρχάς, έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Για να μην ξεχνιόμαστε ότι είμαστε εργαζόμενοι όλοι και συνάδελφοι. Κανένας δεν έχει αυτή τη στιγμή τη διάθεση για οτιδήποτε. Εσείς δηλαδή λέτε να ηρεμήσουν τα πράγματα. Φυσικά. Είμαστε σε μια. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύει το σωματείο. Το επιστημονικό, θα ξαναπώ, σωματείο. Η επιστημονική ένωση. Το καταστατικό το έχω μπροστά μου. Επιστημονική ένωση. Με την επωνυμία Σύνδεσμος Φιλολόγων Κορινθίας κινδυνεύει και βρίσκεται στο όριο του να κλείσει. Είμαι σαφής. Απόλυτα. Θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα στους συναδέλφους σας. Απευθύνεται στους συναδέλφους σας. Απευθύνομαι στους συναδέλφους μου που ξέρω με έχουν πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα με θλίψη. Δεν θα αφήσω το έργο που όλοι μαζί κάναμε, όλα τα διοικητικά συμβούλια των τόσο χρόνων, να πέσει στο χέρι, στα χέρια, να το καπηλευτεί κάποιος ή να πέσει στα χέρια μιας ομάδας. Μιας ομάδας. Συνδικαλιστικής, θέλετε να την πείτε. Δεν την ξέρω. Εκλυπαρώ. Την αυτοδιοίκηση, την περιφέρεια Πελοποννήσου, όλους όσους συνέβαλαν στο 46ο ετήσιο συνέδριο της ΠΕΦ, όλη την Κορινθία, γιατί είμαι και πρόσωπο με την καλή έννοια ανοιχτό και με πολλούς φίλους που έκανα όλα αυτά τα χρόνια με πολύ κόπο και υπερκομματικά. Εκλυπαρώ και λέω σε όλο τον κόσμο, στους συναδέλφους μου πρώτα απ' όλα και σε όλο τον κόσμο ότι ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κορινθίας κινδυνεύει από ακραίο κομματισμό και ακραίο συνδικαλισμό. Κάποιοι τον έχουν πάρει στα χέρια τους ξαφνικά. Δεν θα τον αφήσω όσο είμαι η νόμιμη εκπρόσωπός του.